όταν περικυκλώνεις έναν εχθρό, άφηνε του μία διέξοδο φυγής. Μην επιτίθεστε κατά μέτωπο σε θέσεις που μπορείτε να καταλάβετε παρακάμπτοντάς τες. Δεν το βάζω στα πόδια, αλλά κυνηγά το συμφέρον μου που βρίσκεται προς τα πίσω. Να φαίνεσαι αδύναμος όταν είσαι δυνατός και δυνατός όταν είσαι αδύναμος. Η στρατηγική λέει να μισείς τον εχθρό σου, αλλά η τακτική λέει να τον παίρνεις στα σοβαρά. Ο πολεμιστής είναι δυνατός όταν αναγκάζει τον εχθρό να του απαντήσει. Είναι αδύναμος όταν αυτός απαντά στον εχθρό. Στρατηγική με τακτικούς ελιγμούς είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για την νίκη. Τακτική ελιγμή χωρίς στρατηγική είναι ο θόρυβος πριν την ήττα. Δεν είχα αρκετές δυνάμεις για να αμυνθώ και γι' αυτό επιτέθηκα. Οι αρχές της στρατηγικής είναι να ξέρεις το πεδίο μάχης, να ξέρεις τις δυνάμεις του αντιπάλου σου και να κάνεις κάτι που ο αντίπαλός σου δεν περιμένει. Οι αρχαίοι πολεμιστές πρώτα έκαναν τους εαυτούς τους αόρατους, μετά περίμεναν τη στιγμή που ο εχθρός ήταν ευάλωτος. Οι τρεις μεγάλες αρχές της στρατιωτικής τέχνης: συγκέντρωση δυνάμεων, κινητικότητα και ακλόνητη επιθυμία για ένδοξο θάνατο. Όπως η ροή του νερού διαμορφώνεται από τη μορφολογία του εδάφους, έτσι και η ροή της νίκης διαμορφώνεται από τις ενέργειες του αντιπάλου. Η τέχνη του πολέμου έγκυται στο να κερδίζουμε χρόνο όταν έχουμε κατώτερες δυνάμεις. Μην καταλαμβάνεις μία θέση που είναι απομονωμένη και αποκομμένη από πόρους. Όταν είμαστε σε εμβέλεια να χτυπήσουμε την καρδιά, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε σε άλλους ελιγμούς. Όσο ωραία κι αν είναι η στρατηγική, θα πρέπει κάπου κάπου να βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Στον πόλεμο, χτυπάμε πρωτίστως το κέντρο βάρους του εχθρού. Είναι μεγάλο λάθος να περιμένεις να σου επιτεθούν. Οποιαδήποτε ενέργεια, αν είναι το τελευταίο πράγμα που περιμένει ο εχθρός, θα είναι απόλυτα πετυχημένη. Αν ο αντίπαλός σου προτείνει σοπαλία, προσπάθησε να καταλάβεις γιατί θεωρεί ότι είναι σε χειρότερη θέση. Εάν πρόκειται να υποχωρήσεις, κάν το αμέσως και θα σε χαρακτηρίσουν μεγαλόψυχο. Αλλά αν υποχωρήσεις ύστερα από σκέψη, θα υποθέσουν ότι είσαι αδύναμος. Αυτός που είναι καλός στην τακτική, ξέρει τι πρέπει να κάνει όταν υπάρχει κάτι να κάνει. Αυτός που είναι καλός στη στρατηγική, ξέρει τι πρέπει να κάνει όταν δεν υπάρχει τίποτα να κάνει. Ποτέ μην υποθέτεις ότι ο αντίπαλος δεν θα κάνει ποτέ αυτό που δεν θα έκανες εσύ. Δεν είναι η κίνηση, ακόμα και η καλύτερη δυνατή κίνηση, που πρέπει να ψάχνεις, αλλά ένα εφαρμόσιμο σχέδιο. Συγκέντρωσε τις δυνάμεις σου απέναντι στα αντίστοιχα αδύνατα σημεία των ανταγωνιστών σου. Η στρατηγική μας συνίσταται στο να συνεχίζουμε να πυροβολούμε για να κάνουμε τον εχθρό να πιστέψει ότι έχουμε ακόμη πυρομαχικά. Η στρατηγική είναι για την τακτική ό,τι το ψηλό καπέλο για την τραγιάσκα. Είναι πιο σημαντικό να κάνουμε αυτό που είναι από στρατηγική άποψη σωστό, παρά αυτό που φέρνει άμεσο κέρδος.